Πέρα στις εκλογές 2015, Παρασκευή 11 του μηνός και ουσιαστικά 9-24 ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες ουσιαστικά και θα ξέρουμε το αποτέλεσμα τέτοια ώρα την Κυριακή 20 του μήνα. Έχουν ήδη βγει δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι κάποιες άλλες ότι υπάρχει μια οριακή διαφορά με προβάδισμα όμως στο ΣΥΡΙΖΑ και η εφημερίδα των συντακτών, θα τη ζούμε πιο μετά όμως, δίνει διευρυμένη ψαλίδα και άνοιγμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια όλα αυτά πριν την τελική ευθεία, οι δύο μονομάχοι ακονίζουν τα μαχαίρια τους και πάμε απευθείας αμέσως στους καλεσμένους μας για να ανοίξουμε την κουβέντα. Θόδωρος Παρασκευόπουλος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Παρασκευόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Με χαμόγελο, έτσι. Βέβαια. Δίπλα του ο κύριος Γιάννης Παπαθανασίου, πρώην Υπουργός Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Παπαθανασίου. Καλησπέρα. Η κυρία Λίλα Βόγλη, υποψήφια βουλευτής στη Β' Αθήνας με το Ποτάμι. Καλησπέρα κυρία Βόγλη. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Τάσος Δαρσινός, επίσης υποψήφιος στη Β' Αθήνας με την συμπαράταξη Πασόκ Δημάρ. Τα λέω καλά. Καλησπέρα σας. Πολύ σωστά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Παρασκευόπουλε, τι γίνεται στην τελική ευθεία, ποια είναι η δικιά σας η αίσθηση πέρα από τις δημοσκοπήσεις και γενικότερα πώς βλέπετε να ξεδιπλώνεται αυτή η τελευταία εβδομάδα, η τελική ευθεία? Βλέπετε να έχουμε πόλωση? Εγώ βλέπω ότι την τελευταία εβδομάδα θα κάνει το κόμμα μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, την τελική του εξόρμηση με στόχο την αυτοδυναμία. Επιμένετε σε αυτό, με στόχο την αυτοδυναμία. Επιμένουμε ότι στόχος μας, ο εκλογικός μας στόχος είναι η απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Και φαντάζομαι ότι τη Δευτέρα θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Και την τελεμαχία. Ναι. Ναι. Και επίσης έχουμε τις ουσιαστικά τρεις μέρες, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, όπου θα χρειαστεί βέβαια να ξεδιπλώσουμε την πολιτική μας προπάντων για να πείσουμε τους ανθρώπους, οι οποίοι φυσικά είναι παγωμένοι, φυσικά έχουν σκέψεις, είναι σκεπτικοί για το ότι πρέπει να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να μπορέσει η Ελλάδα με σταθερή κυβέρνηση να τόσο να εφαρμόσει τη συμφωνία που υπογράφηκε, όσο όμως και να αναπτύξει ένα πρόγραμμα που θα λιένει τις μεγάλες αδικίες που μπορεί να προκληθούν, που θα προκληθούν, αλλά και θα δίνει προοπτική οικονομικής ανάπτυξης και στα άλλα πεδία όμως, τα εκτός συμφωνίας, που είναι η παιδεία, είναι η δημόσια τάξη και ασφάλεια, είναι το προσφυγικό. Είναι το μεταναστευτικό προσφυγικό, όπως το ονομάζεται. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως, βλέπω από την εισαγωγή σας ότι στοχεύετε στους αναποφάσιστους και σε αυτούς που τις προηγούμενες φορές, το Γενάρη δηλαδή, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα λένε ότι θα πέφτουν. Το σκέφτονται. Καλά το κατάλαβα. Το σκέφτονται. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Παπαθανασίου. Κύριε Παπαθανασίου, τελικά και η Νέα Δημοκρατία και σχέση με αυτό που είπε και ο κύριος Παρασκευόπουλος, η οικονομία είναι πρώτο θέμα στο τραπέζι και σε αυτή την τελική ευθεία. Η Νέα Δημοκρατία έχει την εναλλακτική πρόταση. Βέβαια, ο κύριος Μεϊμαράκης αύριο θα παρουσιάσει το πρόγραμμα. Ήδη στα πρώτα του λόγια κάνει λόγο για επανεκκίνηση οικονομίας, για επενδύσεις, αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, κάποια ισοδύναμα τα οποία θα μειώσουν, θα οδηγήσουν στη μείωση των φόρων. Μπορούν όλα αυτά να γίνουν? Κοιτάξτε, καταρχήν το τελευταίο 7μηνο, νομίζω ότι αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι πέσανε οι διάφοροι μύθοι ότι τάχα εμείς θα χτυπάμε τη μουσική και οι αγορές θα χορεύουν, ότι μπορούμε εμείς να κινούμαστε με τη δική μας λογική ανεξάρτητα από το τι λέει η Ευρώπη, στην οποία θέλουμε να ανήκουμε. Και νομίζω ότι πλέον αυτό το έχει καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης. Άρα το διακύβευμα τώρα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Διότι ωραία, ασχολούμαστε τώρα τόσο καιρό με το παρελθόν. Νομίζω ότι ο καθένας μας έχει αποκρισταλώσει άποψη για το ποιος είναι συνεπής, ποιος δεν είναι. Εσείς έχετε μιλάτε κιόλας. Όμως τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ποιος θα μπορέσει να βγάλει τη χώρα από την κρίση, πώς θα μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις, από αυτό εξαρτάται. Η ανεργία δεν καταπολεμιέται με εντολές. Αν δεν έρθουν λοιπόν ξένα κεφάλαια, αν δεν αποφασίσουν οι επενδυτές Έλληνες και ξένοι να κάνουν δουλειές, και το θέμα είναι ποιος μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός. Εγώ θα πω χωρίς διάθεση υπερβολής ότι αυτό το οποίο έδειξε η σημερινή κυβέρνηση, η μέχρι προχθές κυβέρνηση μάλλον, είναι ότι σε αυτό δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά. ξεκινώντας ο κύριος Τσίπρας από την επιλογή των συνεργατών του, του φύγανε τα πρώτα κλασσάτα στελέχη και κάναν άλλο κόμμα και διαφωνήσαν στην πολιτική του, μέχρι το πώς μπορεί να πείσει ένα κόμμα το οποίο θέλει να προσελκύσει επενδύσεις, ας πούμε, όταν τηρεί τέτοια στάση, π.χ. στις Σκουριές. Άρα λοιπόν. Αν σε επιμένετε ότι είναι επωφελής η. Εγώ δεν λέω αν είναι επωφελής. Προσέξτε, εγώ δεν λέω, διότι δεν το ξέρω το θέμα και θα ήταν βλακώδες να πω εγώ αν είναι επωφελής ή είμαι επωφελής. Ξέρω ότι υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας οι οποίες το επιτρέπουν. Ξέρω ότι η επένδυση ξεκίνησε με την άδεια της ελληνικής κυβέρνησης. Ήρθαν οι επενδυτές ξένοι, βάλαν τα λεφτά και ξαφνικά τους λέμε κύριε, stop, φεύγετε. Θέλω να πω λοιπόν ότι εάν θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, πρέπει να είμαστε συνεπείς. Θέλετε, εδώ έχει ψηφιστεί μνημόνιο, το οποίο ήταν τελείως αντίθετο με όλα όσα μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές, το οποίο λέει να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποίησεις. Τις πιστεύει τις ιδιωτικοποίησεις, τις πιστεύουν οι υποψήφοι υπουργοί του Τσίπρα αύριο το πρωί? Θα αναγκαστούν να τις κάνουν, διότι είναι υποχρεωτικά να τις κάνουν, τις έχουν υπογράψει. Και να κάνουν πράγματα τα οποία όχι απλώς δεν πιστεύουν, ήταν ριζικά αντίθετο όλο αυτόν τον καιρό. Ενώ αντίθετα η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον σε ορισμένα θέματα, παρόλα τα λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν, δεν θέλω να σας πω ότι η μεγάλη επένδυση έγινε στη χώρα από την Νέα Δημοκρατία έγινε. Πιάστε την τελευταία μεγαλύτερη, την COSCO. Και θυμηθείτε τι γινόταν όταν εμείς λέγαμε να βάλουμε την COSCO στο λιμάνι, τι στάση τηρούσαν τότε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και σήμερα στρώνουν κόκκινα χαλιά, λένε ότι είναι η καλύτερη επένδυση, ζητάμε πώς θα επεκταθούν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο πολίτης, τώρα που φτάσουμε στην τελευταία εβδομάδα, θα πρέπει να σκεφτεί ποιος μπορεί να τον βγάλει πιο γρήγορα από την κρίση, πώς μπορούν να βρεθούν δουλειές, πώς μπορούν να ανοίξουν τα μαγαζιά των μικρομεσαίων, τα οποία μόνο με την βλακεία, για να μην την πω αλλιώς, του capital control έχουν τσακιστεί. Άρα λοιπόν, πιστεύοντας ότι με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που θα αναπτύξει ο κύριος Μεϊμαράκης το Σαββατοκύριακο και με τη συζήτηση που θα γίνει, και ελπίζω να είναι και ελεύθερη και ανοιχτή συζήτηση στο debate, πράγμα το οποίο βλέπω το θέλουν και οι δύο, και ο κύριος Μεϊμαράκης και ο κύριος Τσίπρας, ναι, νομίζω ότι ο κόσμος θα έχει μια πιο σαφή εικόνα και θέλω να πιστεύω ότι θα υποστηρίξει τελικώς την Νέα Δημοκρατία ως την καλύτερη λύση σε συνεργασία, διότι άκουσα και εδώ τώρα για αυτοδυναμίες. Θα πάμε στο θέμα των συνεργασιών. Θεωρώ ότι είναι λίγο πάρα πολύ αισιόδοξο. Πάντοτε τα κόμματα εξουσίας λέγανε ότι θέλουν την αυτοδυναμία. Τώρα βλέπουμε από τις μετρήσεις τουλάχιστον ότι αυτό είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Δικαίωμά σου να το πιστεύεις και να το ελπίζεις, αλλά θεωρώ ότι. Και να το προσπαθείς. Δικαίωμά σου. Εγώ δεν το κατηγορώ αυτό. Απλώς λέω ότι είναι πολύ ρεαλιστικότερο το να συζητάς για συνεργασίες και δείχνει και πολύ πιο σύγχρονη αντίληψη. Δηλαδή, αυτό το παλιό και το καινούριο που σας αρέσει να το λέτε, δεν νομίζω ότι πλέον η μάχη της αυτοδυναμίας και να το λες όταν δεν είναι εφικτή είναι κάτι καινούριο, μάλλον παλιό μου θυμίζει. Κύριε Παρασκευόπουλο, μια κουβέντα για να πάμε και στους υπόλοιπους καλεσμένους. Σας πετάει το μπαλάκι ο κύριος Παπαθανασίου και για τις συνεργασίες και για το ποιος μπορεί καλύτερα να διαχειριστεί την κατάσταση των επομένων εκλογών. Κοιτάξτε, ο κύριος Παπαθανασίου μου έδωσε όντως το μπαλάκι. Ναι. Λέγοντας όντως. Και όντως αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Γιατί ο κύριος Παπαθανασίου είπε ότι τα μνημόνια, γενικά εγώ δεν θέλω να κρύβομαι με λέξεις, τα μνημόνια είναι η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας. Ας πούμε, θα σας πω, ας πούμε η ιδιωτικοποίηση. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται ένα κράτος το οποίο θα ρυθμίζει και το οποίο θα κατευθύνει. Και γι' αυτό τον λόγο χρειάζεται ισχυρός δημόσιος τομέας και γι' αυτό τον λόγο, παραδείγματος χάρη, παλέψαμε με νύχια και δόντια και το πετύχαμε. Να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ, να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΟΘΜΕ ή να μείνει ανοιχτό το θέμα και να προσελκύσουμε. Ναι, βεβαίως, γιατί αναγκαστήκαμε. Πώς θα το εφαρμόσουμε? Θα το εφαρμόσουμε. Τι να κάνουμε? Θα το εφαρμόσουμε. Κάτι το οποίο δεν θέλετε, πώς θα το κάνετε? Ποιος θα το κάνει καλύτερα? Για το ΑΔΜΕ υπάρχει ερώτημα. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Να ξέρουμε. Αυτά τα οποία όμως πρέπει να κάνετε, εγώ ρωτώ, ποιος τα κάνει καλύτερα? Κάποιος που τα πιστεύει ή κάποιος που τα κάνει με το ζόρι και προσπαθεί να τα αποφύγει? Κάποιος ο οποίος έχει συναίσθηση των κινδύνων που προέρχονται από αυτά τα μέτρα και προσπαθεί αυτούς τους κινδύνους να τους αποκλείσει. Όχι κάποιος, κύριε Παπαθανασίου. Συνέστηση των κινδύνων δεν έδειξε ο κύριος Τσίπρας ότι είχε όλο αυτό το εφτάμινο και εκεί που οδήγησε. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπαθανασίου, όχι κάποιος που λέει ότι μία εταιρεία που επενδύει και κάνει παρανομίες και βλάπτει το περιβάλλον, κακώς εμποδίζεται να κάνει αυτές τις παρανομίες και αναφέρομαι στην εταιρεία εξόρυξης χρυσού. Εγώ μίλησα για τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εγώ μίλησα για τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δηλαδή, το να λέω εγώ ότι είναι επιβλαβές, μπορώ να το πω δεν έχει καμία αξία, διότι δεν είμαι ειδικός και δεν γνωρίζω. Όταν αυτά τα πράγματα έχουν περάσει και έχουν βγει 5 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν κρίνει αν κάτι είναι επιβλαβές. Όχι, πώς δεν κρίνει. Πώς δεν κρίνει. Γι' αυτό το έχει σταματήσει. Κρίνει αν είναι κάτι νόμιμο ή παράνομο. Όχι, όχι. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάνει λάθος αυτό το Συμβούλιο. Λέω λοιπόν ότι βεβαίως χρειάζονται ξένες επενδύσεις. Απολύτως. Όμως θα πρέπει να ξέρει όποιος έρχεται εδώ πέρα ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν είπε κανείς αυτό. Υπάρχουν κανόνες. Θα προχωρήσει ο διαγωνισμός με τα αεροδρόμια. Θα προχωρούσε αν δεν ήταν στο μνημόνιο. Όχι. Τότε θα το προχωράτε. Δεν υπάρχουν κανόνες εκεί δεν έγινε. Και να σας πω γιατί. Διότι με αυτή τη συμφωνία με την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ έδεσε χειροπόδαρα την Ελλάδα, δημιουργείται στον τομέα του τουρισμού ένα μονοπόλιο όπου μεταξύ άλλων είναι μια εταιρεία που μέτοχή της, όχι ο κύριος μέτοχος, αλλά μέτοχή της είναι οι Γερμανοί τουριστικοί πράκτορες και αποκτούν το μονοπόλιο της υποδοχής τουριστών στην Ελλάδα. Μια απάντηση να πάμε και στην κυρία Βόγλη και στον κύριο Δαρσινό. Θα ανοίξουμε όλα τα θέματα. Λοιπόν, πάμε και στην κυρία Βόγλη. Ο κύριος Παπαθανασίου, η κυρία Βόγλη, έκανε λόγο για μεταρρυθμίσεις και εσείς το υποστηρίζετε στο Ποτάμι, έτσι. Ναι, απολύτως υποστηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις. Απλώς ξέρουμε ποιες. Οι μεταρρυθμίσεις, κοιτάξτε, έχετε φροντίσει δυστυχώς οι μεταρρυθμίσεις να δαιμονοποιηθούν με έναν τρόπο στο μυαλό των ανθρώπων και αυτό είναι πολύ μεγάλη ευθύνη που φέρετε και είναι πάρα πολύ κρίμα, διότι οι μεταρρυθμίσεις είναι η λύση στα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, θα αναφέρω ενδεικτικά τη Διαύγεια. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και όλοι παραδέχτηκαν ότι η Διαύγεια ήταν η απόλυτη μεταρρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στον κάτοικο ενός απομακρυσμένου χωριού της Ελλάδας να ξέρει ανα πάσα ώρα και στιγμή τι κάνει η κεντρική διοίκηση. Δεν παραδέχεστε αυτό, ότι αυτό είναι μια... Για τις μαζικές απολύσεις μιλάμε, κυρία Βόγλη. Μιλήσαμε για μεταρρύθμιση. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση η οποία είναι κρίσιμη αυτή τη στιγμή, ότι ζητούνται μαζικές απολύσεις. Αυτή τη μεταρρύθμιση τη δέχεστε ή όχι? Η ευαισθησία σας γιατί εξαντλείται σε απολύσεις? Όχι, όχι, δεν εξαντλείται στους εργαζόμενους. Αυτό το επικροτούμε όλοι. Εξαντλείται δυστυχώς σε συγκεκριμένη μερίδα εργαζομένων και όλοι ξέρουμε γιατί το κάνετε αυτό, διότι αυτή τη στιγμή πιθανότατα μας παρακολουθούν 2.000 άτομα από τις κουριές, οι οποίοι άνθρωποι είναι άνεργοι, δεν ξέρουν το λόγο που είναι άνεργοι. Ξέρουν και... απολύτως. Είναι η Eldorado Gold που τους βγάζει στην ανεργία. Όχι, απολύτως είναι μια υπουργική απόφαση που τους βγάζει στην ανεργία. Είναι όπως έφυγε η Πυρέλη πριν από χρόνια στην Ελλάδα, πολλά. Το θέμα είναι, σκέφτεστε και τους ανέργους καθόλου? Η Πυρέλη έφυγε στην Ελλάδα γιατί βρήκε αλλού φτηνότερα. Όχι, όχι. Αυτός είναι ο λόγος. Να σας πω κάτι, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία υπάρχουν και άλλοι πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Αν λοιπόν εμείς βάλουμε τύχη και βάζουμε όρους οι οποίοι είναι αποτρεπτικοί, τότε δεν κατηγορείς τον επενδυτή που πάει αλλού καλύτερα. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες, πρέπει να τους φροντίζεις, αλλά πρέπει να κοιτάς ότι να δούμε ότι έχουν φτάσει 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Ότι οι νέοι δεν έχουν καμία προοπτική. Και τη μόνη προοπτική είναι να γίνουν δουλειές. Και για να γίνουν δουλειές, οι άνθρωποι, οι Έλληνες και ξένοι που έχουν λεφτά, πρέπει να αποφασίσουν να τα βάλουν στη χώρα. Και δεν τα βάζουν στη χώρα αν δεν υπάρχει μια σταθερότητα και ένα ξεκαθαρισμένο τοπίο, ούτε όταν είναι εχθρικό το τοπίο, ούτε όταν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν, άλλα πιστεύουν, άλλα κάνουν και ξέρει όλος ο κόσμος ότι αυτά τα οποία κάνουν τώρα τα υπογράψαν ότι θα τα κάνουν υπό την πίεση του δικού τους λάθους και εκεί που φτάσαν στο παραμισό και τώρα μας λένε ότι θα τα υλοποιήσουν και καλύτερα. Πάμε να ολοκληρώσει η κυρία Βόγλη, να πάμε στον κύριο Δαρσινό σε αυτό το πρώτο γύρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ξεδιπλώθηκε, μια χαρά ξεδιπλώθηκε το τελευταίο επτάμηνο. Όλοι καταλάβαμε πλέον ποιες είναι οι προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα μας έχει σβήσει σχεδόν ολοκληρωτικά, η αξιοπρέπειά μας έχει καταρακωθεί και πλέον δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους χειρισμούς που μπορεί να κάνει από εδώ και πέρα, διότι καλείται... Είστε και σε άλλο κόμμα. Συγγνώμη. Γι' αυτό είστε και σε άλλο κόμμα. Ναι, προφανώς, αλλά ως πολίτες αυτής της χώρας, με την όποια κυβέρνηση, κάπως πρέπει να πορευτούμε. Άρα θέλω να πω το εξής, ότι ψηφίσατε ένα μνημόνιο το οποίο εσείς το διαπραγματευτήκατε, είναι δικό σας επίτευγμα, το φέρατε στη Βουλή, είχατε την υποστήριξη των άλλων κομμάτων, όμως τώρα μιλάτε ξαφνικά για ένα παράλληλο πρόγραμμα. Αυτό μας δημιουργεί επιπλέον φόβο. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό. Είναι υποχρέωσή σας να θετήσετε μία συμφωνία που ψηφίσατε, αλλά τι είναι υποχρέωσή σας? Αλλά είναι υποχρέωσή μας να λιάνουμε τις αδικίες που προκαλούνται. Τι σημαίνει να λιάνουμε τις αδικίες? Και είναι υποχρέωσή μας να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε δυνατότητα υπάρχει για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και εγγύηση για αυτό το πράγμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς επειδή η πολιτική του είναι διαφορετική. Η υποχρέωση όλων. Η Μαντάρα λέτε ότι είναι και εγγύηση. Τα capital control ποιος τα έβαλε? Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Με συγχωρείτε εδώ. Για να αλλάξει την απόφαση του ελληνικού λαού. Γι' αυτό τα έβαλε. Να σας πω κάτι. Όταν δεν ξέρεις τους κανόνες και όταν είσαι άπειρος, λες τέτοια πράγματα. Ή η Ευρώπη δουλεύει με μερικούς κανόνες. Είσαι μέσα στο πρόγραμμα, παίρνεις λεφτά. Δεν είσαι μέσα στο πρόγραμμα, δεν παίρνεις λεφτά. Ξέραμε ότι το πρόγραμμα λύγει Σάββατο βράδυ, 12 η ώρα. Αν λοιπόν εσύ ζητάς παράταση με την λογική του Μπαρμπαλέκου, ότι δεν βαριέσαι τώρα, θα τη δώσω, θα μας τη δώσουν. Όταν έχει λήξει το πρόγραμμα, δεν την παίρνεις. Αν ήθελες να κάνεις το δημοψήφισμα, κάτω μια εβδομάδα νωρίτερα, να έχεις το περιθώριο, να μην έχεις για το πρόγραμμα. Όχι, δεν κάνω κανένα λάθος. Το θέμα ήταν ότι για να πάρεις λεφτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρέπει να είσαι σε πρόγραμμα. Εμείς αφήσαμε να τελειώσει το πρόγραμμα και μετά λέμε να ολοκληρώσει. Πάντως βάζετε φωτιές, κυρία Βόγλη, έτσι. Βάζετε φωτιές για να πάμε και στην κυρία Δαρσινό. Ολοκληρώστε, κυρία Βόγλη. Απλώς η απειρία. Να τοποθετηθούμε κι εμείς, κύριε συνάδελφοι. Ακούστε με λίγο να ολοκληρώσει η κυρία Βόγλη. Να ολοκληρώσει η κυρία Βόγλη, να πάμε στον κύριο Δαρσινό. Πρακτική. Κλείσανε, μπήκαν τα capital control, τα οποία μάλιστα περισσότερο τα πλέον οι μικροί και μεσαίοι. Διότι όλες, και επειδή μιλάτε για συμφέροντα, διότι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν λογαριασμού στο εξωτερικό, είναι πολυεθνικές, έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν. Οι μικροί και μεσαίοι είναι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ήταν ούτως ή άλλως με πρόβλημα και αυτό ήταν. Και να δούμε πόσο καιρό θα μας ταλαιπωρήσει ακόμα. Πάμε στην κυρία Βόγλη να ολοκληρώσει. Θέλω τον κύριο Δαρσινό μετά να ακούσω. Κυρία Βόγλη. Σας ευχαριστώ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μία πολύ συγκεκριμένη πραγματικότητα πλέον. Δεν μπορούμε ούτε να την αποφεύγουμε, ούτε να την παρουσιάζουμε διαφορετικά. Έχει υπογραφεί ένα τρίτο μνημόνιο και η χώρα οφείλει να βαδίσει πάνω σε αυτό. Προφανώς υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να δούμε, πώς θα προσαρμοστούμε δηλαδή σε αυτά, γιατί υπάρχουν κάποια μέτρα πολύ σκληρά στο μνημόνιο, σύμφωνοι. Όμως η βάση του μνημονίου είναι η μετάβασή μας για την επόμενη μέρα. Τι θέλω να πω, εδώ υπάρχει μία προοπτική. Δηλαδή, έχουμε συμφωνήσει κάτι το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Εάν δεν το υπερασπιστούμε, δεν υπάρχει μέλλον για τη χώρα και το καταλάβαμε νομίζω όλοι με αυτό που συνέβη τον Ιούλιο. Λοιπόν, αν ολοκληρώσετε, πάμε στον κύριο Δαρσινό και θέλω να το ρωτήσω, γιατί κύριε Δαρσινέ κάποιος να ψηφίσει αυτή την δικιά σας συμπαράταξη Πασόκ Δημάρ, αυτή η σύμπραξη δυνάμεων, γιατί κάποιος να εμπιστευτεί. Ενός μέρους του Δημάρ. Ενός μέρους του Δημάρ. Μάλιστα. Θα τον αφήσουμε να τοποθετηθεί και μετά θα του πείτε ό,τι θέλετε. Το λέω για να δεν σας διέκοψα, μην πετάτε μπιχτές για να δημιουργήσετε προβλήματα. Η Δημάρ είναι Δημάρ. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν φύγαν και κάποιοι δικοί σας και σαν Κοράφα έφυγε σήμερα, ας πούμε, σημαίνει ότι έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μην λέτε τέτοια πράγματα, μην με διακόπτετε. Σας παρακαλώ να τοποθετηθώ. Κοιτάξτε, τον κύριο Δαρσινό να τον ακούσουμε, γιατί είναι υπομονετικός μένα, αλλά να τον ακούσουμε. Υπομονετικότατος. Και ήρεμα θα μιλήσουμε. Δεν έχουμε ήρεμα, όμορφα, ωραία, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, γιατί να ψηφίσει η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Μα αυτό το οποίο ζητάνε οι Έλληνες αυτή τη στιγμή, οι πολίτες, είναι η συνεννόηση. Για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτά τα διέξοδα που έχουν δημιουργηθεί και του τελευταίου 7μηνου, αλλά και του προηγούμενου διαστήματος. Κατά συνέπεια, εάν δεν συνοηθούν και οι πολιτικές δυνάμεις μεταξύ τους που ανήκουν σε κοινούς και κοντινούς όμορους χώρους, οι πολίτες οι ίδιοι βλέπουν ότι όταν δεν μπορούμε να συνοηθούμε εμείς, πώς θα συνοηθείτε μετά σε κυβερνητικό επίπεδο για να παράξετε ένα έργο το οποίο χρειάζεται για τη χώρα. Αυτό το σήμα έδωσε η συμπαράταξη Πασόκ Δημάρ για την ανασυγκότηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Δυνάμεις ανανεωτικής αριστεράς, δυνάμεις ορμοκρατίας, να δημιουργήσουμε το αριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που έχει ανάγκη ο τόπος. Για τις κοινές λύσεις, προσέχτε, σε προοδευτική κατεύθυνση. Γιατί λέτε ότι στο τρίτος πόλος και επιδιώκεται αυτό. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ζητάμε από τους πολίτες αυτή τη στιγμή να στηρίξουν τη Δημοκρατική Συμπαράταξη με δύναμη για να είναι η τρίτη δύναμη στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι απαράδεκτο να έχει η χώρα μας, η Δημοκρατική Ελλάδα, τρίτη δύναμη τη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Άρα είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα δημοκρατικό κόμμα σαν τη Δημοκρατική Συμπαράταξη τρίτη δύναμη. Ένα. Δύο. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι η γέφυρα συνεννόησης μεταξύ των δύο αντιπάλων πόλων αυτή τη στιγμή. Άρα, εσείς ανοίγετε παράθυρο συνεργασίας, λέω εγώ τώρα. Μα βέβαια, γιατί μιλάμε για ευρεία συνεννόηση. Αυτό λέω, γιατί λέτε τη λέξη συνεννόηση. Φυσικά. Αυτό δεν μπορείτε να προχωρήσει τίποτα. Ναι. Αυτά τα περί αυτοδυναμίας, ναι, και να μου συγχωρέσει ο φίλος ο κ. Παρασκευόπουλος, δεν ήταν ποτέ θέση της αναλυτικής αριστεράς. Ήταν πάντα οι συνεργασίες, οι συνεννοήσεις, οι προγραμματικές συνεργασίες. Δεν ήταν ποτέ αυτοδύναμες λύσεις. Τις καταγγέλαμε όταν ήταν και το Πασόκ που ήμασταν εμείς σαν αναλυτική αριστερά πριν, στην κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Άρα ο στόχος θα πρέπει να είναι η συνεννόηση για να βγει η χώρα από την κρίση. Κοιτάξτε κύριε Σαντήμα. Πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο. Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος ένα μνημόνιο κάνανε και βγήκανε. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε. Γιατί δεν μπορούμε να βγούμε? Γιατί δεν υπάρχει καμία συνεννόηση στις βασικές θέσεις που είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ναι, ο περιορισμός των δαπανών του κράτους για να μπορέσουμε να έχουμε δημοσιονομικό όφελος, ναι, και να μπορέσουμε μετά να φτιάξουμε το εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας. Να προχωρήσουμε σε start-up επιχειρήσεις, ναι, νεοφυείς επιχειρήσεις. Γιατί ο κύριος Παρασκευόπουλο επιμένει για αυτοδυναμία. Ποιος? Λέω στον κύριο Παρασκευόπουλο και σχέση με αυτό που λέτε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει για αυτοδυναμία? Για να κρατήσει. Μιλάτε, ναι, για τον κύριο Παρασκευόπουλο. Όχι, εσείς ολοκληρώστε και θα απαντήσετε. Ολοκληρώστε. Με αφορμή αυτό που λέτε. Αν και καλύτερα μπορώ να δικαιολογήσω εγώ γιατί το ζητάμε εμείς, αλλά παρακαλώ. Όχι, ναι, εγώ λέω γιατί δεν πρέπει να υπάρχει. Και εγώ ρωτάω μετά γιατί δεν πρέπει. Λοιπόν, γιατί πρέπει να υπάρχει. Εμείς λέμε ότι ο κόσμος, ναι, απαιτεί τη συνεννόηση. Σε όλα τα γκάλοπ, αν κάνετε τις ποιοτικές μετρήσεις, ζητάνε κυβερνήσεις συνεργασίας. Εάν ρωτήσετε αυτοδύναμες, παίρνει 5-10%. Πώς λοιπόν πάτε κόντρα στον κόσμο που θέλει αυτό το πράγμα? Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θέλουμε συνεννοήσεις και δεν θέλουμε συνεργασίες. Ποτέ. Αντιθέτως. Και γι' αυτό το λόγο και προγραμματικός μας σκοπός σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, ναι, είναι η εισαγωγή της συνταγματικής, η αρχή της συνταγματικής μεταρρύθμισης που θα καθοχυρώσει συνταγματικά και διαπαντός την απλή αναλογική. Ξέρετε όμως τι γίνεται τώρα? Αφήστε με να τελειώσω. 7 μήνες δεν μπορούσατε τις 50 έδρες. Αφήστε με να τελειώσω. Για τις 50 έδρες πήγα να ρωτήσω κι εγώ. Αφήστε με να τελειώσω. 7 μήνες. Όχι, δεν θέλαμε να το κάνουμε, γιατί εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτή την ευκαιριακή αλλαγή του εκλογικού νόμου κάθε φορά ανάλογα το πώς πάντα πράγματα. Όχι. Εμείς συνταγματικά θα κατοχυρώσουμε την απλή αναλογική. Συνταγματικά. Συνταγματικά. Όχι με νόμο. Με το Σύνταγμα. Ποιο είναι το πρόβλημα του νόμου? Του απλού νόμου, αλλά είναι το Σύνταγμα. Είναι μόνιμη. Είναι μόνιμο και πάγιο εκλογικό σύστημα. Ωραία. Τώρα όσον αφορά τις συνεργασίες. Εμείς δεν λέμε ότι δεν θέλουμε συνεργασία. Λέμε ότι θέλουμε αυτοδυναμία για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο το παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό. Βεβαίως. Αυτά είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, κύριε Πασόκ. Βεβαίως, σε αυτό το πλαίσιο, ναι, θέλουμε την συνεργασία και την συνεννόηση. Μάλιστα. Ακόμα όμως και στην περίπτωση, ναι, γιατί το αν. Εμείς, για παράδειγμα, θα συνεργαζόμαστε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μια στιγμή. Γιατί είναι το καινούργιο. Μια στιγμή. Ακόμα στην περίπτωση λοιπόν, γιατί το ποιος, τι κυβέρνηση θα σχηματιστεί, το αποφασίζει ο λαός. Ο λαός αποφασίζει, ο λαός ψηφίζει. Ανάλογα λοιπόν με το αποτέλεσμα πρέπει κανείς να προσανατολιστεί. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν λέμε εμείς, ναι, ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η βάση για κάθε συζήτηση. Μάλιστα. Προφανώς αν θες να συνεννοηθείς με έναν άλλο κόμμα πρέπει να το ρωτήσεις και τη δική του άποψη κτλ. Αλλά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η βάση. Πάντως η Νέα Δημοκρατία, κύριος Μεϊμαράκης, ενώ ο κύριος Παπαθανασίου. Εννοώ το πρόγραμμα το εκλογικό του ΣΥΡΙΖΑ τώρα που. Δηλαδή, μιλάμε για το μνημόνιο το οποίο υπογράψατε και στηρίξαμε. Εννοώ αυτό το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας εξήγηλε στην έκθεση. Γι' αυτό μιλάω. Επειδή αντίστοιχο πρόγραμμα είχε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, από το οποίο βέβαια πετάχτηκε όλο στα σκουπίδια. Και υπογράψατε ένα μνημόνιο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι σαν χώρα να τηρήσουμε, αν θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη και το θέλουν όλοι. Άρα δεν νομίζετε ότι είναι πιο ξεκάθαρο? Σας βλέπω, με συγχωρείτε, αλλά σας βλέπω περισσότερο κοντά στις πιο ακραίες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πιο κοντά στο ρεαλισμό και είναι πιο μακριά από τα ψέματα. Να λέω ότι θα κάνω ωμέγα ενώ ξέρω ότι θα κάνω α. Από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Κεραί, ο οποίος χτες δήλωσε ότι βεβαίως το πρόγραμμα αυτό, η συμφωνία αυτή αφήνει δυνατότητες ελιγμών και αλλαγών. Δεν το όχι, αλλά λέω ότι βασικά έχουμε υπογράψει κάτι το οποίο μας είπε και χτες ο κύριος Γιούνκερ, ότι κοιτάξτε να δείτε, αλλιώς θα αντιδράσουμε αν δεν το τηρήσουμε. Ναι. Και επαναλαμβάνω ότι εγώ είμαι πιο κοντά. Πρώτον στην πραγματικότητα και δεύτερον είμαι πιο ειλικρινής. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει. Εμείς αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε και τότε καλές ήταν οι συνεργασίες. Τότε δεν σας ενοχλούσαν που όλα τα υπόλοιπα κόμματα στηρίξανε. Δεν συνεργαστήκαμε, στηρίξαμε. Άλλο αυτό. Αυτό δεν είναι συνεργασία. Όχι, δεν είναι συνεργασία. Ίσα-ίσα. Έπρεπε να είχαμε συνεργαστεί. Όχι, αν δεν το στηρίζαμε και Παπαθανασίου εκείνη την φορά, τι θα γινότανε. Τίποτα, θα είχαμε φύγει από το ευρώ. Γι' αυτό και το στηρίξαμε. Παρόλο ότι διαφωνούμε σε πολλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις. Και εμείς είμαστε ειλικρινείς. Τις δεσμεύσεις οφείλουμε να τις στηρίσουμε. Και επιπλέον να κοιτάξουμε να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά από αυτού του σημείου, μέχρι που να λέμε ότι εμείς θα παίζουμε τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές, ή ότι εμείς θα σκίσουμε τα μνημόνια. Όχι, αυτό το είπε ο Σαμαράς, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε τώρα. Ο Σαμαράς έκανε το λάθος, το είπε και ο Σαμαράς. Αλλά με συγχωρείτε, εσείς είσαστε κατεξοχήν. Το έσκησε κιόλας σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε δίλεμμα στην κυρία Βόγλη, που είναι η κυρία της παρέας μας, αποψινής μας παρέας. Κυρία Βόγλη, πάνω στο θέμα των συνεργασιών. Πάνω στο θέμα των συνεργασιών, το Ποτάμι και ο Σταύρος Θεοδωράκης έχει πάγια θέση ότι είναι υπέρ των συνεργειών, των συνεργασιών και των συνθέσεων και εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως είναι προφανές ότι οι αυτοδυναμίες έχουν τελειώσει. Άρα δεν έχει νόημα, δηλαδή πραγματικά είναι χαμένος χρόνος να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι να δούμε... Το καινούριο είναι πολύ σχετικό. Το καινούριο και το παλιό έχει χάσει και αυτό την έννοιά του. Γενικά με τις λέξεις και με τις έννοιες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα θέμα. Δηλαδή, έχουμε μπει λίγο σε ένα περίεργο δρόμο και παρερμηνιών. Εν πάση περιπτώσει, οι συνέργειες είναι μονόδρομος. Οπότε, καλό είναι να είμαστε όλοι έτοιμοι την επόμενη μέρα των εκλογών, ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθούν τα ποσοστά των κομμάτων, να δούμε ποιο θα είναι το σχέδιο, γιατί χωρίς σχέδιο δεν πάμε πουθενά, να δούμε ποιο θα είναι το σχέδιο βάσει του οποίου θα συμφωνήσουμε, να βαδίσουμε τα επόμενα χρόνια, προκειμένου η Ελλάδα να περάσει στην επόμενη μέρα και μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και επιπλέον να δούμε και τα πρόσωπα. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η επιλογή των προσώπων. Πιστεύουμε ότι... Ποιοι θα κυβερνήσουν, ποιοι θα μπουν στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Αυτό εννοείται, έτσι. Ακριβώς αυτό εννοώ. Ναι. Διότι, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μία πολυετή συνταγή η οποία δεν έχει αποδώσει. Δηλαδή, βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε όχι τυχαία, μετά από μία σειρά επιλογών. Άρα, για να αλλάξουν τα αποτελέσματα, πρέπει να αλλάξουν οι δράσεις και οι επιλογές που έγιναν. Η πρόταση, λοιπόν, η δική μας είναι ότι πρέπει να εμπλακούν πια στην πρώτη γραμμή της πολιτικής άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία πορεία στον όποιο επαγγελματικό χώρο, έχουν μία εμπειρία, έχουν διοικήσει, έχουν διαχειριστεί καταστάσεις δύσκολες. Δηλαδή, αυτή τους την εμπειρία θέλουμε. Πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης είχαν τέτοια εμπειρία. Της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν κυβέρνηση. Ναι. Της τελευταίας κυβέρνησης. Της κυβέρνησης δικής σας. Πιο πολλοί είχαν τέτοια εμπειρία. Και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Και πολύ επιτυχή. Και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Κανείς δεν είχε εμπειρία. Όχι, εννοώ εμπειρία επαγγελματική, άριστη κιόλας, με βραβεύσεις και μεγάλες επιτυχίες. Μπορεί να υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις. Και το Βαρουφάκη εννοώ. Και τον Μπαλτά εννοώ, ο οποίος έχει πάρει το βραβείο άριστης διδασκαλίας στον Πανεπιστήμιο. Αυτό γιατί το κάνετε. Γιατί μου το λέτε. Αν διδασκαλία μπορεί να έχει. Έχει, αλλά η εικόνα και... Συγγνώμη να σας πω κάτι, με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα, γιατί αναφέρεστε στον κύριο Μπαλτά, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο θέμα στον χώρο της παιδείας που μας έχει πονέσει όλους. Ένα είναι το θέμα το πρακτικό των κενών που άνοιξαν σήμερα τα σχολεία και δεν ξέρουν οι άνθρωποι αν τα παιδιά τους θα μπορούν να πάνε τη Δευτέρα σχολείο και αν θα έχουν δασκάλους και καθηγητές. Και το δεύτερο ακριβώς, και το δεύτερο και το πάρα πολύ βασικό είναι το θέμα της αριστείας. Της αριστείας. Δηλαδή, τι μας είναι δηλαδή τώρα? Το μοντέλο του Στάλιν και του Χίτλερ στην ελληνική παιδεία. Μήπως ακούσατε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι, με συγχωρείτε πολύ, μήπως ακούσατε σε ένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη που είναι καθηγητής στο Στάνφορντ, τι ακριβώς είπε? Και λοιπόν. Όχι και λοιπόν. Και λοιπόν. Είπε το εξής. Γιατί είναι καλύτερος κάποιος Ιωαννίδης από μένα. Καλύτερος από τον Βαρουφάκη δεν υπάρχει, από τον Μπαλτά δεν υπάρχει, από τον Κωνσταντοπούλου δεν υπάρχει. Δεν κάνω συγκρίσεις. Λέω το εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αντικειμενικά, εν πάση περιπτώσει, μια εγνωσμένη εμπειρία στο αντικείμενό του, είπε το εξής που θα έπρεπε να σας προβληματίσει πολύ. Επί των ημερών του Μπούς του νεότερου στην Αμερική πάρθηκαν τα ίδια μέτρα που θέλησε να πάρει ο κύριος Μπαλτάς στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να σας πει πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις. Του λέω ότι είναι άσχετος. Του απαντώ. Ωραία. Γιατί δεν ξέρει την πολιτική του μπου στην παιδεία. Εσείς δεν σχέστημε με τις επιλογές των ατόμων. Πείτε μου κάτι, εσείς ζητάτε δηλαδή. Ναι. Ζητάτε δηλαδή και πρεσβεύετε ότι πρέπει να πάμε κόντρα στη φύση του ανθρώπου. Η αριστεία είναι στη φύση του ανθρώπου. Φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή, συγγνώμη, αν σας ρωτήσω εσάς που πήγατε διακοπές το καλοκαίρι, τι θα μου προτείνετε, το χειρότερο ξενοδοχείο και τη χειρότερη ταβέρνα να πάω να φάω ή την καλύτερη? Το ίδιο πράγμα είναι με το να κρίνετε αν ένα παιδί 9 χρονών ή 12 χρονών είναι ευφιέστερο ή καλύτερο από ένα άλλο. Το ίδιο πράγμα είναι. Να καταδικάζετε παιδιά. Σιγά που είναι. Σιγά που είναι. Καθόλου δεν καταδικάζετε. Σιγά που είναι. Δεν είναι ανάγκη. Σας παρακαλώ. Τα πιο εξελιγμένα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο δεν γνωρίζουν. Αυτή είναι η διαφορά του πρότυπου και πειραματικού, κύριε Παρασκευόπουλε. Σας ξαναλέω, δεν γνωρίζουν αυστηρά εξεταστικά συστήματα. Ακούστε, δεν το ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε ένα. Κρατήστε δυνάμεις. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Περιμένετε. Με συγχωρείτε, διότι το γεγονός ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και έχουμε διαφορετικές δεξιότητες και ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον, αυτό είναι το ένα και μοναδικό και βασικό στοιχείο για την εξέλιξη ενός ανθρώπου και μιας κοινωνίας. Λοιπόν. Εσείς θέλετε αυτό τι να το κάνουμε, να το πατάξουμε? Όχι, εγώ θέλω άριστα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Μακάρι αυτό το θέλουμε όλοι. Όχι, δεν το θέλετε εσείς. Θέλετε 10 για τους καλούς και τα υπόλοιπα για τον Κιάδα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε με τις εκλογές 2015.